Στους εκπροσώπους των τριών κομμάτων που συμμετέχουν στο κυβερνητικό σχήμα, ενημερώνει αυτή την ώρα ο Γιάννης Τουρνάρας αναφορικά με τις εξελίξεις των διαπραγματεύσεων για τα μέτρα του πακέτου των 11,9 δις ευρώ. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των δανειστών, μετά τη 2ωρη συνάντηση που είχαν με τον κύριο Τουρνάρα, απογόρησαν από το Υπουργείο Οικονομικών χωρίς να κάνουν την οποιαδήποτε δήλωση. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός είχε πολύωρη συνεργασία στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Τουρνάρα, τον Αναπληρωτή Υπουργό Χρήστο Σταϊκούρα και τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας Γιάννη Βρούτσι. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα θέματα του Υπουργείου Εργασίας, οι συζητήσεις με την Τρόικα και η πορεία της ελληνικής οικονομίας. Ο Υπουργός Οικονομικών χαρακτήρισε τη συνάντηση ως συνάντηση ρουτίνας εν ώψη των νέων επαφών με την Τρόικα, ενώ ο Υπουργός Εργασίας παρουσίασε στον Πρωθυπουργό τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει για την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, το εργόσιμο, τον κατώτατο μισθό, τη μείωση του μη εργοδοτικού κόστους κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες. Ωστόσο, στην Αθήνα βρίσκεται ο επικεφαλής της ομάδας δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κύριος Χόρστ Ράιχενμπαχ, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Υπουργό Οικονομικών και τον Υπουργό Ανάπτυξης.